Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, κυρίες και κύριοι, η κατοχήρωση, η διεύρυνση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι συνυφασμένες με τις αξίες του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και για την κυβέρνησή μας αποτελεί στοιχείο πρώτης προτεραιότητας και πάνω σε αυτό το επίπεδο εργαζόμαστε. Τα δύο χρόνια της κυβέρνησης αριστεράς έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Αφενός μεν στην κατεύθυνση να αρθούν αδικίες οι οποίες γεννούσαν μια κοινωνική αγριότητα, αλλά και από την άλλη μεριά να εμπεδωθεί στους πολίτες η πολιτική μας βούληση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για το σύνολο των πολιτών. Αυτή η προσπάθεια γίνεται μία περίοδο που η καπιταλιστική κρίση έχει γεννήσει όχι θετικά εφαλτήρια για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει γεννήσει περισσότερη αδικία και μεγαλύτερη ανισότητα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν όλοι ότι η προσπάθειά μας αυτή είναι πολύ πιο δύσκολη αν γινόταν υπό κανονικές συνθήκες. Ίσως όμως έχει γι' αυτό το λόγο και μεγαλύτερη αξία. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι ακόμα και όταν παίρνουμε μέτρα για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες ή κατηγορίες, έχουμε συνέστηση ότι αυτά τα μέτρα δεν αντανακλώνται μόνο σε αυτούς που άμεσα τους αφορούν. Είναι μέτρα που προάγουν το γενικότερο επίπεδο προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι μια διαδικασία που αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω ότι εμείς, όπως άλλοι, δεν κρυβόμαστε πίσω από επιχειρήματα του τύπου να αλλάξουν οι νοοτροπίες για να αλλάξουμε τους νόμους. Θα αλλάξουν οι νόμοι για να αλλάξει και η νοοτροπία των πολιτών. Διότι ο νόμος είναι το πεδίο της κοινωνικής συνένεσης και της επιβολής των αναγκαίων όρων και των προϋποθέσεων για να προχωρήσει μια κοινωνία. Κυρίες και κύριοι, ειδικά όσον αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θέλω να αναφέρω ότι αυτά τα δύο χρόνια έχουν γίνει σημαντικότατες νομοθετικές παρεμβάσεις, τόσο στο επίπεδο της πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη, στην ακύρωση οικονομικών παραβόλων τα οποία εμπόδιζαν την πρόσβαση αυτή του φτωχού συμπολίτη μας στη δικαιοσύνη, στη θέσπιση και στην αποτελεσματική λειτουργία θεσμών όπως είναι η νομική βοήθεια για να μπορεί και ο φτωχός συμπολίτης μας να δύναται να έχει ικανοποιητικές νομικές συμβουλές. Οι παρεμβάσεις μας ήταν σοβαρές και θα έλεγα για πρώτη φορά τόσο αποτελεσματικές στα ζητήματα της βελτίωσης των συνθήκων στις φυλακές, στην αντιμετώπιση του ρατσισμού και των ρατσιστικών εγκλημάτων, στην ενίσχυση της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων, όπως είχε γίνει πρόσφατα το Δεκέμβριο με το σχέδιο νόμου το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή και την κύρωση των σχετικών οδηγιών για τις διακρίσεις στην εργασία. Προωθήσαμε την κύρωση διεθνών συμβάσεων και πρωτοκόλων και έχουμε εκπονήσει ήδη εθνικό σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού και μέτρα για μια δικαστική φιλικότερη προς τα παιδιά διαδικασία. Ιδιαίτερα θέλω να τονίσω όμως ότι αυτά τα χρόνια ήταν αποδοτική και καρποφόρα η παρουσία μας στα διεθνή όργανα και στους διεθνείς οργανισμούς. Και θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τους Έλληνες επιστήμονες που συμμετέχουν
και με την παρουσία τους, αλλά και με τον πλούτο των ιδεών και των εμπειριών που αποκομίζουν, καθιστούν και εμάς πιο έτοιμους και πιο άμεσους να απαντάμε σε αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό ίσως το λόγο και οι αξιολογήσεις της τελευταίας περίοδου είναι θετικές για τη χώρα μας. Και είναι θετικές όχι μόνο εξαιτίας των παρεμβάσεων Ελλήνων, όπως είπα, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτά τα όργανα, ιδίως του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά διότι η συνεργασία μας είναι μόνιμη, είναι σταθερή και γίνεται πάνω στο έδαφος της ειλικρίνειας. Δεν αντιμετωπίζουμε πλέον αυτές τις παρεμβάσεις ως θέσεις ανθεληνικές, όπως είχαμε συνηθίσει να ακούμε τα προηγούμενα χρόνια από φορείς, ακόμα και πολιτικά κόμματα, αλλά και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι ειλικρινής και θέλω να πω ότι στηρίζονται στην ανάπτυξη από μεριά μας των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε, της κατάστασης την οποία βρήκαμε και πρέπει να αλλάξουμε, αλλά και της πεποίθησής μας ότι μπορεί να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση μέσα από την συνεργασία και μέσα από τον εμπλουτισμό των εμπειριών μας. Υπό αυτή την έννοια και τις συστάσεις τις οποίες απευθύνουν διεθνείς οργανισμοί και όργανα, ιδίως του Συμβουλίου της Ευρώπης, θέλω να σας πω ότι τις αντιμετωπίζουμε καλοπροαίρετα και ζητάμε περαιτέρω συνεργασία και παροχή τεχνογνωσίας για την καλύτερη αντιμετώπιση τους. Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να πω ότι διαμορφώνεται σε όλα αυτά τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μία άλλη κατάσταση από την κυβέρνησή μας, διαφορετική από όσα είχαμε βιώσει τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό δεν το κάνουμε μόνο γιατί είμαστε υποχρεωμένοι ή γιατί κάποιοι μας παρατηρούν. Είναι στοιχείο της συγκρότησής μας, πολιτικής και ιδεολογικής, και είναι ένα χρέος της αριστεράς απέναντι σε όλους εκείνους, τους αριστερούς των προηγούμενων χρόνων, οι οποίοι ζήσανε στη σκιά ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, όχι μόνο κατατρεγμένοι και βασανιζόμενοι, αλλά μη έχοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχειώδεις τομείς του κράτους. Είναι ως εκ τούτου ένα θέμα αξιακό για την αριστερά, για την κυβέρνηση της αριστεράς, για όλους εμάς που σήμερα έχουμε στα χέρια μας τη λαϊκή εντολή και πρέπει να την τιμήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.